Στην Κομοτηνή βρέθηκε το πέρασμα Σαββατοκύριακο βουλευτή Αττική του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδα και εκπρόσωπο τύπου κ. Γιάννη Γκιόκα για τα 100 χρόνια ιδρύσεω του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδο, ο οποίο έδωσε συνέντευξη στο Art Channel Ανατολική Μακεδονία Τράκη επιπαντό επιστητού. Η επίσκεψή μα είχε να κάνει με την εκδήλωση που είχε χθε η κομματική οργάνωση εδώ στην Κομοτηνή, με αφορμή τα 100 χρόνια από τη συμπλήρωση της ίδρυσης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Αυτή την περίοδο πραγματοποιούνται δεκάδες εκδηλώσεις σε πολλές πόλεις της χώρας. Είναι, όπως χαρακτηριστικά το έχουμε ονομάσει, 100 εκδηλώσεις σε 100 πόλεις, που έχουν ως βασικό θέμα την συμπλήρωση των 100 χρόνων του ΚΚΕ, που όπως γνωστόν το 1918 ιδρύθηκε και φέτος συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής και δράσης, 100 χρόνια αγώνων και θυσιών. Η εκδήλωση επομένως ήταν αφιερωμένη σε αυτό το θέμα. Η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας ποιες είναι εν ώψη τέταρτης αξιολόγησης, εν ώψη εξόδων από τα μνημόνια, πολλοί μιλάνε για ανάπτυξη, τι είναι? Θεωρούμε ότι το αφήγημα της κυβέρνησης, η οποία μιλάει για καθαρή έξοδο από τα μνημόνια, είναι ένα τεράστιο παραμύθι. Και θεωρώ επίσης ότι ο ελληνικός λαός έχει πείρα πλέον για να μπορεί να αποφύγει τέτοιου είδους κακοτοπιές. Όπως είπατε μπροστά μας, υπάρχει μια τέταρτη αξιολόγηση. Τις επόμενες μέρες μάλιστα περιμένουμε στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο το σχετικό, με πολύ δύσκολα μέτρα. Υπάρχουν μέτρα τα οποία έχουν προνομοθετηθεί ήδη από τώρα για την περίοδο 2019-2020, όπως είναι η μείωση στις συντάξεις, το νέο τσεκούρι στο αφορολόγητο και φυσικά μόλις πριν λίγες μέρες δόθηκε στη δημοσιότητα το λεγόμενο επικαιροποιημένο μνημόνιο που αφορά την μετά τον Αύγουστο του 2018 περίοδο. Όλα αυτά κάθε άλλο παρά μια καθαρή έξοδο από τα μνημόνια συνιστούν. Ίσα-ίσα συνιστούν διατήρηση όλων των μέτρων που έχουν επαρθεί τα προηγούμενα χρόνια και προσθήκη νέων μέτρων. Για το ΚΚΕ, καθαρή έξοδο από τα μνημόνια σημαίνει μόνο ένα πράγμα. Κατάργηση των μνημονιακών νόμων που ψηφίστηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια, αναπλήρωση των απολειών που είχε ο λαός μας όλα αυτά τα χρόνια και φυσικά διεκδίκηση για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών. Όσον αφορά, πάμε λίγο και στα διεθνή, όπως το Σκοπιανό, η κυβέρνηση της ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα. Ένα από αυτό είναι το Σκοπιανό, το νοματολογικό. Θεωρούμε ότι η διαπραγμάτευση που διεξάγεται αυτή την περίοδο υπερβαίνει κατά πολύ την επίλυση του ζητήματος του ονόματος. Είναι μια διαπραγμάτευση η οποία αναζωπυρώθηκε με παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί αυτοί οι οργανισμοί επήγονται για την ένταξη χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, ανάμεσά τους και την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, για την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και υπό την αιγίδα αυτών των οργανισμών διεξάγονται οι διαπραγματεύσεις με επιδίωξη να κλείσουν τα όποια θέματα εμείς θεωρούμε δεν θα κλείσουν σε όφελος των λαών και των δύο χωρών και όχι πραγματικά να επιληθούν τα όποια προβλήματα υπάρχουν. Όπως ξέρετε, το ΚΚΕ από το 1992 έχει τοποθετηθεί για το συγκεκριμένο θέμα. Έχει πει ότι το κρίσιμο ζήτημα είναι η απάλληψη του αλυτρωτισμού που υπάρχει στο Σύνταγμα της γειτονικής χώρας, η ακύρωση όλης αυτής της ανιστόρητης θεωρίας περί μακεδονικού έθνους και αν λύνονταν αυτά τα ζητήματα, τότε θα μπορούσε να υπάρχει μια σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό. Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται ότι προκύπτει από τις διαπραγματεύσεις. Ίσα-ίσα, ξαναλέω, είναι διαπραγματεύσεις οι οποίες διεξάγονται υπό την αιγίδα, για να μην πω με την άμεση απρόκλητη παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ, προκειμένου η γειτονική χώρα να ενταχθεί σε αυτή τη λυκοσυμμαχία, όπως λέμε εμείς. Κάτι το οποίο αποτελεί πολύ αρνητική εξέλιξη για την περιοχή μας. Γιατί η περιοχή μας έχει πληρώσει τους σχεδιασμούς όλα αυτά τα χρόνια αυτών των οργανισμών. Να κλείσουμε τα ελληνοτουρκικά. Εκλογές στην Τουρκία 24 Ιουνίου. Οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί είναι ακόμα στη φυλακή της Αδριανούπολης εδώ και 3 μήνες. Βλέπουμε επισκέψεις υποψηφίων τουρκικών προέδρων. Νομίζω, να αρχίσω από το τελευταίο, ότι η προχθεσινή επίσκεψη του Ιντζέ στην Κομοτηνή δείχνει κατά τη γνώμη μας το εξής.
ότι η τουρκική προκλητικότητα και επιθετικότητα που αναπτύσσεται ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα και με αφορμή μια σειρά γεγονότα στο Αιγαίο, αλλά και με την σύλληψη και κράτηση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών, δεν είναι αυτή η επιθετικότητα ζήτημα ενός προσώπου, του προσώπου του Ερντογάν. Είναι μια συνολικότερη, επεξεργασμένη στρατηγική από τη μεριά της τουρκικής άρχουσας τάξης, που υπηρετείται και από την κυβέρνηση Ερντογάν φυσικά, αλλά και από άλλες πολιτικές δυνάμεις εν όψει και των τουρκικών εκλογών. Και αυτή η στρατηγική επιδιώκει να εμφανιστεί ως προστάτης εντός εισαγωγικών μουσουλμανικών πληθυσμών και να αξιοποιηθούν οι μειονότητες προκειμένου να διαιρούνται λαοί, να γύρονται διεκδικήσεις και αφισβητήσεις. Αυτό κατά τη γνώμη μας γίνεται και εδώ. Και από αυτή την άποψη χρειάζεται να υπάρχει και ετοιμότητα και επαγρύπνηση. Το ΚΚΕ πρωτοστατεί και παίρνει πρωτοβουλίες σε αυτή την κατεύθυνση. Θεωρούμε ότι ο λαός, οι λαοί των δύο χωρών δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα. Εδώ στην περιοχή η πλειονότητα και η μειονότητα έχουν κοινά προβλήματα. Ο εργατικός λαϊκός κόσμος έχει κοινά προβλήματα και από κοινού πρέπει να παλεύουν για να τα λύσουν κόντρα στις κυβερνήσεις, είτε την ελληνική είτε την τουρκική, αλλά κόντρα και σε όλες εκείνες τις εθνικιστικές δυνάμεις, είτε της μιας είτε της άλλης πλευράς, που προσπαθούν να σπείρουν το δηλητήριο της έχθρας και του διχασμού. Όσον αφορά τους Έλληνες στρατιωτικούς που χωρίς δίκη βρίσκονται στη φυλακή εδώ και 3 μήνες. Είναι μια απαράδεκτη κίνηση από τη μεριά της Τουρκίας που δείχνει αυτό ακριβώς, την ένταση της τουρκικής επιθετικότητας. Κατά τη γνώμη μας, ειδικά τις πρώτες μέρες υπήρχε φυσυχασμός από τη μεριά της ελληνικής κυβέρνησης. Το ΚΚΕ είχε προσπαθήσει, επικοινώνησε τότε και με τον αναπληρωτή Υπουργό Άμυνας να ενημερωθεί. Υπήρχε διαβεβαίωση ότι το θέμα θα λυθεί μέσα στις επόμενες ώρες ή μέρες κτλ. Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Υπήρχε φυσυχασμός. Οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχουν πρωτοβουλίες και διεθνείς πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση της απελευθέρωσης. Όμως βλέπουμε για μια ακόμη φορά ότι οι λεγόμενοι σύμμαχοί μας, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, νύπτουν τα σχήρας τους. Και στην ουσία λένε, βρείτε τα μεταξύ σας, κρατώντας ίσες αποστάσεις ανάμεσα στο θήτη και ανάμεσα στο θύμα. Και αυτό, κατά τη γνώμη μας, είναι το συμπέρασμα που